Εδώ και δύο μήνες, από τις 18 Μαρτίου έως σήμερα 18 Μαΐου, πνέει στον τόπο μας ένας ανοιξιάτικος πολιτιστικός άνεμος που η αιστεία πυρίδων μουσών τον ονόμασε «Εαλνές ημέρες μουσών». Ένας καταξιωμένος πλέον θεσμός που παροτρύνει, αναδεικνύει και προάγει τόσο τους αναγνωρισμένους όσο και τους νέους δημιουργούς, δίνοντάς τους τον χώρο και το βήμα να παρουσιάσουν τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις και δημιουργίες, καθώς και τις επιστημονικές τους έρευνες και συμπεράσματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η μουσικοποιητική βραδιά και βέβαια όλους εσάς που σε μια εποχή συνεχώς μεταβαλλόμενη και προσκολλημένη όλο και περισσότερο στον υλικό πολιτισμό και τον ευδαιμονισμό στηρίζετε αυτές τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ακρόαση. Το τραγούδι ενός ναύτη στους Διόσκουρους. Οι Διόσκουροι, Διόσκουροι. Ο Κάστρο και ο Πολυδεύκης ήταν δίδυμα ετεροθαλή αδέλφια, ο Κάστορας γιος του Κινδάρεο και ο Πολυδεύκης του Δία. Μητέρα τους ήταν η Λίδα και αδερφές τους η ωραία Ελένη και η Κλητεμίστρα. Ήταν θεοί του φωτός και προσωποποιούσαν για τους Έλληνες την εντιμότητα, την γενοψυχία, την τόλμη, την ευγένεια και την αρετή. Ήταν προστάτες των καραβιών και των ναυτικών. Οι Έλληνες τους λάτρευαν και τους τιμούσαν σαν θεούς, ενώ συχνά ζητούσαν από αυτούς συμπαράσταση και βοήθεια στις δύσκολες ώρες. Ο Θησέας στην γκρίζα θάλασσα, φιλανδού ποιητή του Βέστερμπεργκ. Ένα χειμωνιάτικο πρωί, στη μαύρη σκοτεινιά της θάλασσας, στέκομαι στο κατάστρωμα του πλοίου και κοιτάζω που πλησιάζουμε στην άσπρη γραμμή των φώτων. Σε μια στιγμή βλέπω όλο το οδικό δίκτυο. Δρόμοι, πάρκα, αγορές, προσώψεις, δωμάτια, διαμερίσματα, γραφεία, μαγαζιά, διάδρομοι, καφενεία, καπηλιά, σταθμοί, γέφυρες, σπίτια χαμηλά και σπίτια ψηλά, σκάλες, δρόμοι προσπέρασης, παράθυρα, καμπαναριά και αυλές. Όλη την εικόνα της πόλης βλέπω με μια ματιά και σκέφτομαι. Εδώ ο λαβύρινθός μου και βέβαια κάπου στην καρδιά μου κοιμάται ανήσυχα ο Μινόταυρος. Thank you.
ωραία Ελένη» είναι μια όπερα σε τρεις πράξεις σε μουσική του Ζακ Όφερμαν. Το κομμάτι, το έργο αυτό παροδεί είναι μια κομμωδία η οποία παροδεί την ιστορία της φυγής της Ελένης με τον Πάρη, φυγή η οποία πυροδότησε τον Τροϊκό πόλεμο. Η πρεμιέρα έγινε στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου του 1864. Είναι ένα πολύ δημοφιλές έργο το οποίο παρέμεινε στο κομμάτι του ρεπερτορίου όλων των αιθουσών όπερας ανά τον κόσμο μέχρι και τον 21ο αιώνα. Θεϊκές αγάπες, φλογερές φλόγες. Αφροδίτη. Χρειαζόμαστε αγάπη. Θέλουμε αγάπη. Περισσότερη αγάπη. Ω Αφροδίτη, ω Θεά, πώς νοσταλγώ τους χρόνους της αρχαίας νιώτης, τους λάχνους σάτυρους, τους φαύλους, τους θεούς που από έρατα δακώνανε τη φλούδα των κλαδιών και ανάμεσα στα νούφαρα φιλούσανε τις νύμφες. Τους χρόνους εκείνους νοσταλγώ που ο χυμός του κόσμου και το νερό από τις πηγές και των φυτών το αίμα μέσα στις φλέβες του πανός μετάγγιζαν το σύμπαν. Που τα τραγίσια πόδια του εκάνανε να τρέμει κάτω τους πράσινη γη και που όταν φυσούσε γλυκά το πολυκάλαμο αυλό του υπνολογούσε κάτω από τον ουρανό τον μέγα έρωτα. Που όρθιος μες στους αγρούς άκουγε ολόγυρά του τη φύση ζωντανή να του αποκρίνεται. Που τα βουβά κλαδιά λίγνιζαν τα καλύφωνα πουλιά κι η γη κι η θάλασσα λιγνίζανε τον άνθρωπο και όλα τα ζώα αγαπούσαν, αγαπούσαν θεϊκά. Thank you.
Tell Me Your Dodger Door. Είναι μια άρια πάρα πολύ γνωστή και δημοφιλής σε αυτούς που ασχολούνται με το κλασικό τραγούδι, από την όπερα Παρίνε Ελένα, Πάρις και Ελένη, του 1770, του αναμορφωτή της όπερας, γερμανού συνθέτη Κρίστοφ Βίλιμπαντ Γκλουκ. Ο Πάρις, ο πρίγκιπας της Τρίας, τραγουδάει αυτή την άρια. Σύμφωνα με την Ιλιάδα, όπως ξέρουμε, τρεις θεές ζητούν από τον Πάρη να διαλέξει ποια από αυτές την πιο όμορφη. Ο Πάρις επιλέγει την Αφροδίτη και ανταμείβεται για αυτή την επιλογή του με την αγάπη της πιο όμορφης γυναίκας στον κόσμο, της Ελένης, βασίλισσας της Σπάρτης. Τραγουδά αυτή την άρια όταν φτάνει σε μια παραλία κοντά στη Σπάρτη για το αντικείμενο της αγάπης του. Ένα απόσπασμα από το ποιητικό έργο του Έζρα Πάουντ, ο Αμερική. Η ροδοκίτρινη φορεσιά για τσάι και τα λοιπά υποσκελίζει τη μουσελίνα της Κο. Η πιανόλα αντικαθιστά τη βάρβητο της Σαφός. Ο Χριστός ακολουθεί το Διόνυσο, τον Φαλικό και τον Αμβροσιακό που υποχώρησε μπρος τα μαρτύρια. Ο Κάλυμπαν εκθρονίζει τον Άριο. «Τα πάντα ρί», λέει ο σοφός Ηράκλητος. «Όμως μια χοντροκοπιά ευτέλεια θα επιζήσει στις μέρες μας. Ακόμα και η χριστιανική ομορφιά φαίνεται λατωματική μετά τη νίκη της Αμοθράκης. Βλέπουμε το καλό να ξεπέφτει στην αγορά». «Η σάρκα του φαύνου δεν είναι για μας, ούτε η ενόραση του Αγίου. Εμείς έχουμε το σφραγιστήρι για άζυμο, το προνόμιο της περιτομής. Όλοι κατά νόμο είναι ίσοι. Ελευθερωμένοι από τον πισίστρατο, διαλέγουμε έναν απατεώνα ή έναν ευνούχο να μας κυβερνήσει. Ω λαμπρέ Απόλλωνα, τίν άνδρα, τίν ήρωα, τίν αθεόν, ποιο θεό, άνθρωπο ή ήρωα θα πρέπει να στεφανώσω με στεφάνι την Εκεδένιο». Thank you.
Ιωάννη τον φιλοσόφο, Οσία Ολφαίο εν Ευρυδίκη. Η ψυχή του φιλόσοφου, η Ολφαίας και Ευρυδίκη. Είναι μια όπερα στην ιταλική γλώσσα σε τέσσερις πράξεις του γερμανού συνθέτη Ιόζεφ Χάιντεν, η τελευταία που έγραψε. Το λιμπρέτο, δηλαδή η ιστορία, η υπόθεση της όπερας, βασίζεται στο μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, όπως αναφέρεται στις μεταμορφώσεις του Οδύπη. Η όπερα, η οποία γράφηκε το 1791, δεν παίχτηκε ποτέ όσο ζούσε ο Χάιντεν. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 9 Ιουνίου του 1951 στο Μουσικό Μάιο της Φλωρεντίας, στο θέατρο De la Pergola της Φλωρεντίας, με ένα cast που περιλάμβανε την δική μας, την Μαρία Κάλλας και τον Μπόρις Κριστόφ, με μαέστρο τον Έριχ Κλάιμπερ. Θα ακούσουμε την εγκάρδη άρια του Κρέοντα που μιλάει για το μέλλον της κόρης του. Η κόρη των Αθηνών, του Λόρδου Γκόρντον Μπάιρν. Κόρη των Αθηνών, πριν χωριστούμε, δώσε μου, αχ, δώσ' μου πίσω την καρδιά μου. Ή, μια και πέταξέ μου από το στήθος, φύλακτη, πάρε κι όλα τα δικά μου. Πριν φύγω, άκου τον όρκο που θα πω, ζωή μου, σας αγαπώ. Μα τις λιτές πλεξούδες σου που οι άβρες του Αιγαίου τις ερωτολογούνε, τα βλέφαρά σου που με μαύρα κρόσια τα ανθισμένα σου μάγουλα φιλούν. Μα τα λαθείς και ο βλέμμα σου τα γριωπώ, ζωή μου σας αγαπώ. Μα τα χείλη που θέλω να απολαύσω, μα τη μέση σου τη ζωνοσφιγμένη, μα τα λουλούδια που ποτέ τα λόγια δεν λένε το νόημά τους τι σημαίνει. Μα την αγάπη που μια χαίρω, μια πονώ, ζωή μου σας αγαπώ. Κόρη των Αθηνών, γρήγορα φεύγω. Σι θα σε μόνη, σκέψουμε γλυκιά μου. Αν και πετώ στην πόλη, μα η Αθήνα κρατά και την ψυχή και την καρδιά μου. Μήπως να πάψω την αγάπη μου μπορώ, ζωή μου σας αγαπώ.
Είναι μια τρίτακτη όπερα γραμμένη για τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής με μουσική που συνέθεσε ο Χέντελ. Η πρώτη παράσταση της όπερας αυτής έγινε στο Λονδίνο στην 31 Ιανουαρίου του 1727 και υπήρξε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαν δύο πριμαντώνες για να τραγουδήσουν τους δύο βασικούς ρόλους. Αυτό μετά από τις πρώτες παραστάσεις δημιούργησε φατρίες, κόμματα αν θέλετε, υπέρ της μίας και υπέρ της άλλης. Με αποτέλεσμα στις τελευταίες παραστάσεις να γίνονται διάφορα ευτράπελα, οπαδοί της μιας να σφυρίζουν ή να νιαουρίζουν την ώρα που τραγουδούσε η άλλη, φαινόμενα το οποίο έζησε και η δική μας η Μαρία Εγκάλας κατά την σταδιοδρομία της στην Σκάλα του Μιλάνου. Μια παλιά συνήθεια που πέρασε και στη σύγχρονη εποχή. Ένα απόσπασμα από τη Θεία Κωμωδία, κεφάλαιο Πόλαση, του Δάντη Αλιγιέρη. Ο Οδυσσέας, με ένα καράβι και με λίγους πιστούς συντρόφους, ανοίγεται στον ωκεανό. Γέρος και κουρασμένος, εγκαρδιώνει τους γέρους και κουρασμένους συντρόφους του. «Αδέρφια», είπα, «που με 100.000 κινδύνους φτάσατε στα πέρατα της Δύσης. Σε τούτη την τόσο μικρή αγρύπνια των αισθήσεων που μας απομένει, μη θελήστε να αρνηθείτε τη γνωριμία του ακατοίκητου κόσμου πίσω από τον ήλιο. Συλλογιστείτε τη σπορά σας. Δεν έχετε πλαστεί για να ζείτε σαν τα κτίνη, μα για να ακολουθείτε αρετή και γνώση». Με αυτά τα λίγα λόγια, παρόξηνα τους συντρόφους μου για το ταξίδι, τόσο που δύσκολα μπορούσα πια να τους κρατήσω. Και γυρίζοντας την πρίμη στο πρωί, με τα κουπιά μας δώσαμε φτερά στο τρελό πέταγμα, πάντα κερδίζοντας από το ζευρί πλευρό μας. Όλα τα αστέρια κιόλας του άλλου πόλου βλέπαν τη νύχτα και ο δικός μας, τόσο χαμηλός, που δεν φαίνονταν πια στο πελαγίσιο κάμπο. Πέντε φορές αναμένο και τόσες σβησμένο, το φως είχε περάσει κάτω από το φεγγάρι από τότε που είχαμε μπει στο ίστατο πέρασμα. Όταν μας φανερώθηκε ένα βουνό μουντό από την απόσταση, τόσο αψηλό μου φάνηκε που δεν είδα ποτέ μου. Χαιρόμασταν και γρήγορα γυρίσαμε στο κλάμα. Τι απ' τη νέα γης γεννήθη ένα μπουρίνι που χτύπησε το καράβι κατάβλωρα. Τρεις φορές το στροβίλησε με όλα τα νερά. Την τέταρτη σήκωσε την πρίμη και πόντισε την πλώρη όπως άρεσε σε κάποιον άλλον, ώσπου η θάλασσα έκλειθε πάνω θέμας.
Let's forget. Οι Τρώες. Είναι μια γαλλική όπερα, μια μεγάλη όπερα, σε πέντε πράξεις του Εκτόρ Μπερλιόζ. Βασίζεται στο έπος του Βιργίλιου Ενιά. Και η παρτιτούρα γράφτηκε μεταξύ του 1856 και 1858. Οι Τρώες είναι το πιο φιλόδοξο έργο του Μπερλιόζ, το άθροισμα ολόκληρης της καλλιτεχνικής του καριέρας, αλλά δυστυχώς δεν έζησε για να το δει να εκτελείται στο σύνολό του. Μετά από δεκαετίες παραμέληση, σήμερα η όπερα θεωρείται από ορισμένους μουσικοκριτικούς ως μια από τις καλύτερες που έχουν βρεθεί ποτέ. Στο εγκαταλελειμμένο ελληνικό στρατόπεδο, έξω από τα τείχη της Τρίας, οι Τρώες γιορτάζουν την φαινομενική απελευθέρωσή τους από 10 χρόνια πολιορκίας από τους Αχίλους. Βλέπουν το μεγάλο ξύλινο άλογο που άφησαν οι Έλληνες, τον Δρούριο Ήπο, το οποίο υποθέτουν ότι είναι προσφορά στην Αθηνά Παλάτα. Ωστόσο, σε αντίθεση με όλους τους άλλους Τρώες που χαίρονται, η Κασάνδρα προβλέπει ότι δεν θα ζήσει για να παντρευτεί τον αγωνιαστικό της τον Πόλυπο. Το προφητικό της όραμα είναι ξεκάθαρο και προβλέπει την απόλυτη καταστροφή της Τρίας. Θρήνους. Και η ομορφιά, γραφτό είναι να πεθαίνει. Αυτό που ανθρώπους και θεούς νικά, δεν συγκινεί το χάλκινο στήθος του στίγη ουδία. Η αγάπη μόνο μια φορά μαλάκωσε το χάρο, μα στο κατόφλι πάλι αυτό σκληρά το δώρο πήρε πίσω. Δεν βάλσα μόνη την πληγή του όμορφου παιδιού η Αφροδίτη, που ο κάπρος άνοιξε φρικτά στο λιγερό του σώμα. Η Φέτιδα, τον θεϊκό τον ήρωα δεν τον σώζει, την ώρα που της μοίρας του τον κύκλο κυλίνει, πέφτοντας τη σκιά μπροστά την πύλη. Αλλά ανεβαίνει από τη θάλασσα με όλες τις κόρες του Νερέα και αρχίζει ο θρήνος για το δοξασμένο γιο. Τότε οι θεοί και όλες οι θεές, για κοίταξε, θρηνούνε, γιατί το ωραίο χάνεται, γιατί το τέλειο σβήνει. Ωραίο και να σε μυρολόι στο στόμα τον αγαπημένο σου, γιατί ο κοινός θνητός βουβά στον άδη κατεβαίνει.
έχω την γλώσσα, ήταν Ιταλό συνθέτη στην Απολιτάνικη Σχολή τη Κλασική Περιόδου. Έγραψε περισσότερε από 80 όπερε, οι πιο γνωστοί από τι οποίε είναι το Ιμαδημόνιο Σεκρέτο, ο Κρυφό Γάμο. Οι περισσότερε όπερε ήταν κομμωδίε. Η όπερα, την οποία, απόσπαση με τι οποίε θα ακούσουμε, αναφέρει έχει ω θέμα τον Πυγμαλίων. Ο Πυγμαλίων έχει αποτελέσει την εμπνευσμένη μορφή ενό καλλιτέχνη, ο οποίο έφτιαξε το τέλειο έργο. Και από το οποίο από την αγάπη του καλλιτέχνη προς αυτό ζωντάνωσε. Υπάρχουν δύο διαφορετικές ιστορίες για τον έρωτα του Πυγμαλίωνα με την Γαλάτρια. Η ιστορία αναφέρεται στον μυθικό βασιλιά της Κύπρου, Πυγμαλίωνα, και αναφέρει ότι κάποτε ερωτεύτηκε ένα γυναικείο άγαλμα της Αφροδίτης από ελεφαντότοπο. Ζήτησε λοιπόν από τη θεά Αφροδίτη να του χαρίσει μια αληθινή γυναίκα όμοια με το άγαλμα. Μετά από λίγο η ευχή του έγινε πραγματικότητα. Όταν είδε με έκπληξή του ότι το άγαλμα το οποίο ερωτεύτηκε ζωντάνωσε και έγινε η κατοπινή σύζυγός του Γαλάτια. Από τον γάμο αυτό γεννήθηκε ο Πάφος, το όνομα του οποίου φέρει η ομώνυμη πόλη της Κύπρου. Η δεύτερη εκδοχή έρχεται από τον Οβίδιο, ο οποίος στις μεταμορφώσεις του, στο βιβλίο 10, διηγείται την ίδια ιστορία με μια μικρή παραλλαγή. Εδώ ο Πυγμαλίων είναι γλύπτης και όχι βασιλιάς, και το άγαλμα είναι δικό του δημιούργημα. Απόσπασμα από τον ερωτόπαθο προσκυνητή του William Shakespeare. Ο ήλιος το λόδροσο πρωί δεν είχε αποστεγνώσει. Στο φράχτη πριν ζυγώσουνε τα βόδια, εισκολήθηκε ο ζητώντας και να, η Κυθέρια που έρωτας την είχε περιζώσει, έστησε για τον Άδωνη Καρτέρι, λαχταρώντας κάτω από λιγαριά χλωρή, σημά στα κρύα νερά, νερά όπου ο νιός την άψα του για να δροσίσει ερχόταν. Έκαιγε η μέρα, με είχε αυτή λάβρα μέσα στην καρδιά, πότε να δει το νιό, που εκεί συχνά πυκνά φαινόταν. Ξάφνου ήρθε. Και τη χλένα του σαν πέταξε το αγόρι, στην πράσινη ακροποταμιά γυμνό πήγε και στάθη. Ο ήλιος με μάτι πέρλαμπρο την οικουμένη εθόρη, μα όχι ως ρίγησα το νιό απ' της καρδιάς τα βάθη. Τη βλέπει αυτός και ρίχνεται βουτιά στο νερό. Και αυτή, ο Δία, δεν ήταν ρένα μανά με και εγώ. Thank you.
ο τάφος του Ανακρέοντα. Ο Ανακρέων ο Τίιος, περίπου 572 μέχρι 485 π.Χ., ήταν αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής, θεωρούμενος ένας από τους 9 λυρικούς ποιητές της αρχαιότητας. Η θέση του στον κανόνα των 9 μεγάλων λυρικών ήταν δίπλα στον Αλκαίο και τη Σαφό. Ήδη η αρχαιότητα είχε επενέσει την πλούσια σε αποχλώσεις και παραστατικότητα απλή ιωνική του διάλεκτο. Όμως, ο Ανακρέων, αν και υπερασπιστής του μέτρου, θεωρήθηκε από τους μεταγενέστερους του λανθασμένα γλεντζές και μέθυσος. Σύμφωνα με την εικόνα που σχημάτισαν για τον Ανακρέων οι μεταγενέστεροι, θεωρείται ο πάντα μεθυσμένος ποιητής, ο τύπος του αστόχαστου γλεντζέ και ο κλασικός εκπρόσωπος του ερωτισμού. Η αλήθεια φαίνεται πως είναι διαφορετική. Ο Ανακρέων έγραψε πράγματι συμποτικά τραγούδια, στα οποία όμως εκτιμούσε τη συντροφιά των καλλιεργημένων ανθρώπων και αποστρεφόταν κάθε υπέρβαση του μέτρου. Ο τάφος του Ανακρέοντα. Πάνω στον τάφο του λυρικού τραγουδιστή του έρωτα, η στριλατημένη σμήλη χάραξε έναν άγλυφο. Ένα χορό ωραίων νυφών στεφανωμένο με άμφι, με τα σφιχτά στήθη στιτά, όπως λωτούς χιονιού. Αμφισμένοι οι ροδανθώνες ένωναν τους ψιθύρους τους στον σιωπηλό το γύρο, ανεπαίσθητο και ανάερο, και δύο σάτυροι πλημμυρισμένοι λάχνες φλόγες κοίταζαν τον ωραίο νυφόν το ανάλαφρο ποδάρι. Κι όταν μυστηριώδικη, αργή, έπεφτε η νύχτα, ένα πνεύμα των δασών με μια άτονη αρμονία τον γλυκό αγροτικό του αυλό πήγαινε εκεί να παίξει. Και ο διαβάτης απορριμμένος πίστευε ότι ονειρευότανε το βραδινό τραγούδι και αμφέβαλε αν ήταν η φωνή του Απόλλωνα ή ο ύμνος ενός άστρου. Thank you.
Εξκεντρική είναι η πιο δημοφιλής όπερα του Γκλουκ, βασισμένη στο μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Ανήκει στο ήθος, στο είδος του ατσιόνε θεατράλε, δηλαδή όπερα με μυθολογικό θέμα, με χοροδιακά και μπαλέτα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Βασιλικό Θέατρο της Βιέννης το 1762, παρουσίαση της Αυτοκράτορας Μαρίας Τηρεσίας. Ο Ορφέας είναι η πρώτη από τις μεταρρυθμιστικές λεγόμενες όπερες του Γκλουκ, στις οποίες προσπάθησε να αντικαταστήσει τις πολύπλοκες πλοκές και την υπερβολικά περίπλοκη μουσική της όπερα σέρια, της σοβαρής όπερας, με μια πιο ευγενή απλότητα τόσο στη μουσική όσο και στο δράμα. Η άρια είναι από την τρίτη πράξη της όπερας. Ο Ορφέας, επιστρέφοντας από τον κάτω κόσμο με την αγαπημένη του Ευρυδίκη, δεν αντέχει στον πειρασμό. Γυρίζει, την κοιτάει με αποτέλεσμα αυτή να επιστρέψει στον Άδη. Ο Ορφέας τραγουδά τη θλίψη του για το χαμόγελο της αγαπημένης του. Τι θα κάνω χωρίς την Ευρυδίκη, έχω χάσει την Ευρυδίκη μου. Θραύσμα ελληνικού βάζου. Στο προσκήνιο βλέπεις το ωραίο σώμα ενός νέου. Το πηγούνι του ακουμπά στο στήθος, γόνατο λυγισμένο. Χέρι σαν κλαδί νεκρό. Έκλεισε τα μάτια του αποκυρίσοντας κι αυτήν ακόμα την ιό. Τα δάχτυλά της βρώχνουν στον αέρα τα κυματιστά μαλλιά της. Του φορέματό της οι γραμμές σχηματίζουν τρεις κύκλους θλίψης. Έκλεισε τα μάτια του αποκυρίσοντας τη χάλκινη τορματοσιά. Το ωραίο κράνος στολισμένο με αίμα και λοφείο μαύρο, τη σπασμένη ασπίδα και το δόρυ. Έκλεισε τα μάτια του, αποκυρίσοντας τον κόσμο. Τα φύλλα φθήνουν στη βουβή ατμόσφαιρα. Τρεμοπαίζει ένα κλαδί που το αγγίζει σκιά περαστικών πουλιών. Και μονάχα ο κρυμμένος γρίλος μες του μέμνου τα μαλλιά που έχουν ζωή ακόμα μαρτυρεί με πιστικότητα μια κατάφαση ζωής.
Η Σαφό είναι μια όπερα σε τρεις πράξεις του Σαρλ Γκουνό. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1851 στη Σαλ δε Πελετιέ της όπερας του Παρισιού. Ήταν μια επιτυχία για τον νεαρό συνθέτη, με τους κριτικούς να επενδύουν ιδιαίτερα την τρίτη πράξη. Το λιμπρέτο είναι βασισμένο στην ζωή της ποιήτριας της αδερφούς της Λέσβου. Η άλλη που θα ακούσουμε είναι από η ακριβώς τελευταία σκηνή της όπερας. Η Σαφό, λόγω του ανεκτήρου του έρωτά της για τον ομορφωνέο Φάωνα, ο οποίος την απέριψε και την εγκατέλειψε, αυτοκτονή πέφτοντας από τα βράχια της Λευκάδας στη θάλασσα. «Πού είμαι? Αχ, ναι, θυμάμαι. Ό,τι με συνέβησε στη ζωή έχει σπάσει. Το μόνο που μου μένει είναι η αιώνια νύχτα να ξεκουράσει την καρδιά μου εξαντλημένη από τον πόνο. Ω αθάνατη λύρα μου, που στις θλιβερές μέρες σε όλους τους πόνους μου πιστή πάντα με παρηγορούσες». Λέσβος, του χιλιανού ποιητή Αλφόνσο Καλντερόν. «Είμαι ένας Έλληνας, τίποτα άλλο. Και αυτό έγινε πριν 25 αιώνες. Τότε έγραφε η Σαφό για μια παρέα καβαλάριδων και για ένα στόλο και για εκείνους τους πρίγκιπες που ονειρεύονταν πολέμους. Ό,τι ωραιότερο πάνω στη γη, άκουσε που είπαν. Αλλά ήξερε η Σαφό πως δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο ή πιο γλυκό από τον έρωτα για εκείνον που αγαπά. Έκλεισα το βιβλίο, λησμόνησα τη σελίδα και σκεφτόμουνα ως με το πώς να δω τώρα τους κύκλους του χρόνου, αισθανόμενος πως η αγάπη έφυγε μακριά, ενώ στον ορίζοντα της Λέσβου εμφανίζονται εκείνα τα λιδικά άρματα που είδε η Σαφό και διαρκούν πιο λίγο από την αγάπη».
Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας απόψε. Να ευχαριστήσουμε την Εφορία Αρχαιοτήτων Πιερίας, τον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου, τον Δήμο Δίου Ολύμπου, τους υπαλλήλους του Μουσείου και τους συντελεστές. Μου επιτρέψετε να τους καλέσω. Θεοδόρα Κρεμίδα, Σωστό Καθήνη, Μαρίτα Σεβαλεπούλου, Μαρίτα Τσοπανοπούλου και Χρήστη, Κωστάς Τσοπανόπουλος, Εκατερίνα Ελληνίδη, Στεφάνη, Σταλικίος ο Ήλος ο Ρεχάρος, η Σοφία Καραγαμίδη και στον Λίγο ο Θανάσης Ο Μαγρίτης, ο Πρόεδρος και ο Μαέστρος. Μακρία της Αγύρη Καταλάφη.